Ξεκινά το επόμενο διάστημα η διευθέτηση του χυμάρου δυτικού γαζόρου με προϋπολογισμό 900.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες οριοθέτησης και διευθέτησης τμήματων του χυμάρου και αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία του οικισμού του γαζόρου και των παρόχθων καλλιεργούμενων εκτάσεων από τις πλημμύρες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε υποβάλει στο και μπήκαν στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμούς πάνω από 6 εκατομμύρια 5 διευθετήσεις 5 χυμάρων. Ένας από αυτούς είναι του γαζόρου. Ήταν προϋπολογισμού 900.000 ευρώ. Θα ξεκινήσει ο εργολάβος πλέον υπογράφοντας τη σύμβαση για να διευθετηθεί ο χύμαρος τους ώστε να γίνουν όποια τεχνικά έργα χρειάζονται ώστε να υπάρχει μια τιθασευμένη ομαλή ροή και να μην έχουμε και από την άλλη μεριά να υπάρχει και προστασία των χωραφιών που βρίσκονται ένθε και ένθεν του χυμάρου. Δηλαδή καθαρισμός, απομάκρυνση φετών υλικών. Και καθαρισμός γίνεται και γίνονται αναβαθμοί ή τεχνικά έργα και κάποια ιρλανδική διάβαση εκεί που δεν μπορεί να γίνει γέφυρα γιατί δεν μπορεί, είναι ακριβή, είναι πολυδάπανη η κατασκευή γέφυρας και για την εξυπηρέτηση των αγροτών και που χρειάζεται να κινούνται από τη μια και την άλλη πλευρά του ποταμού για τα χωράφια τους. Γίνονται όλα τα τεχνικά εκείνα έργα που είναι απαραίτητα ώστε από τη μια μεριά να μην έχουμε πρόβλημα πλημμύρας, από την άλλη να μην έχουμε κάθοδο φερτών στο στριμώνα. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σέρων Γιάννη Μουσιάδη θα γίνει διευθέτηση, διαπλάτηση και οριοθέτηση της κήτης, καθαρισμός του ρέματος από φερτά υλικά και βλάστηση. Παρόμοια έργα θα πραγματοποιηθούν και στους υπόλοιπους χυμάρους της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Καταρχήν σε όλους τους χυμάρους χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις για να εξασφαλίσουμε όχι απλώς την αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών από τις οποίες περνούν οι χυμάροι αυτοί, αλλά πολύ περισσότερο να φροντίσουμε να μην φεύγουν να αποφύγουμε, να πετύχουμε να μην έχουν χυμαρόδη ροή και να παρασύρουν κατά αυτόν τον τρόπο φερτά υλικά τα οποία θα τα πηγαίνουν στην κήτη του στριμώνα και γεμίζουν την κήτη του στριμώνα για να προστατεύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τον στριμώνα. Όπως έχω πει και άλλες φορές, για το στριμώνα χρειάζονται να γίνουν παρεμβάσεις στη λίμνη Κερκίνη, στα αναχώματα του στριμώνα, στην κήτη του στριμώνα και στην αντιπλημμυρική προστασία, στην διευθέτηση των χυμάρων για να μην φέρνουν φερτά και γεμίζουν την κήτη του στριμώνα. Εμείς κινηθήκαμε προς όλες τις κατευθύνσεις και προχωρούν έργα για την ολοκλήρωση, μάλιστα όσον αφορά τα αναχώματα, αυτό που ήταν να γίνει έχει γίνει και αυτό που μπορούσε να γίνει έχει γίνει. Από εκεί και πέρα, σε όλους τους άλλους τομείς, κινούμαστε προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης και της διευθέτησης.